έχουμε. Για να δούμε πως τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θοδωρό Σκυλακάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι συμβαίνει ακριβώς στις Βρυξέλλες, κύριε Σκυλακάκη, γύρω από την ελληνική υπόθεση? Κοιτάξτε, οι Βρυξέλλες κοιτάνε σαν τον διαιτητή στο τένις το μάτς που παίζεται μεταξύ στην ουσία Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι ότι το ΜΕΝ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια έκθεση την οποία πρέπει να βγάλει για την διατηρησιμότητα, την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, και αυτή η έκθεση αποκλείεται να είναι θετική. Είναι σχεδόν απίθανο, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους έχουν αλλάξει τελείως οι συνθήκες, εν μέρη εκλογές, εν μέρη καθυστερήσεις, εν μέρη για την πλέον ύφεση, στις οποίες βασίστηκε αυτό το σχέδιο, το οποίο ήταν ανεδαφικό εξ αρχής λόγω των πολύ ψηλών εσόδων από την κρατικοποίηση που δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν. Και από την άλλη, η Γερμανία που δεν θέλει με τίποτε να αθροίσει ένα τρίτο ελληνικό πακέτο στην πρωτοβουλία Ντράγκη που έχει σοβαρό κόστος στο εσωτερικό της Γερμανίας από τα δεξιά της Μέρκελ. Οπότε βρισκόμαστε υπό μία πίεση για αναβολή και λύσεις, ας το πούμε έτσι, όχι οριστική λύση του ελληνικού θέματος, πάλι λύσεις που θα κλωτσίσουν την υπόθεση Ελλάδα μερικούς μήνες παραπέρα. Κύριε Σκυλακάκη, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα ή θα μπορούσαν να είχαν δρομολογηθεί από μια διαφορετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης? Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου κάνει τα ίδια λάθη που έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή, ενώ διαπιστώνουμε την πραγματικότητα, κουβεντιάζουμε χωρίς να έχουμε καμία σοβαρή προετοιμασία για το τι εμείς θέλουμε να κάνουμε. Είναι προφανές ότι κάποια δημοσιονομικά μέτρα όλοι είχαν δεσμευτεί, σε αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον, να πάρουν. Σε αυτά που συμφωνούν έπρεπε να τα είχαν ήδη πάρει μέσα στο καλοκαίρι, πολύ νωρίτερα, για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε στοιχειωδώς στην Ευρώπη. Και επίσης να έχουν προετοιμάσει τα μέτρα ώστε να μην είναι απίστευτα οριζόντια όπως λειτουργούν σήμερα. Και θα τα δούμε, διότι τα οριζόντια μέτρα στην πραγματικότητα λειτουργούν αντίθετα προς την ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα, και το θέμα στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε διαρθρωτικές αλλαγές, και εκεί φταίει φοβερά και η Τρόικα που λειτουργεί κάπως σαν εισπρακτική εταιρεία και όχι σαν καταλήτης εξυγχρονισμού, όπως κάποιοι πίστευαν ενδεχομένως. Και από την άλλη πλευρά, προφανώς και οι κυβερνώντες, οι οποίοι δεν έχουν προετοιμάσει δικό του σχέδιο μεταρρύθμισης της χώρας. Έξω και έχουμε τρεις μήνες χωρίς κανένα νομοθετικό σοβαρό έργο, έτσι. Πέρασαν οι πιο κρίσιμες 100 μέρες σχεδόν της κυβέρνησης χωρίς νομοθετήματα. Τώρα, κύριε Σκυλακάκη, αυτό που περιγράφετε, το μέσα και το έξω, είναι το απόλυτο αδιέξοδο. Είναι, και πρέπει η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αποφασίσει να κάνει πολύ πιο αποτελεσματικά την δουλειά της. Τρεις μήνες τώρα διαπραγματεύεται κατά βάση με τον εαυτό της και τελευταίως και με την Τρόικα. Και αυτό ξεκίνησε από το γεγονός ότι η αρχική διαπραγμάτευση, το πρώτο χατί το οποίο έκαναν μέσα σε μία μέρα, δεν ήταν σοβαρό. Δηλαδή οι εταίροι δεν κάθισαν στα σοβαρά να σκεφτούν ποια θα είναι αυτά τα 11,5 δις που ήξεραν ότι θα πάρουν, και απλώς επανέλαβαν τις προεκλογικές υποσχέσεις που όλοι ξέρουμε σε τι είδους χαρτί είχαν γραφτεί. Ναι, τι θα μπορούσαν να είναι αυτά τα 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ, δεδομένου ότι σε το σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να αλλάξει πλήρως όλη η πολιτική για την πάταξη φοροδιαφυγής, που πρακτικά δεν υπάρχει κιόλας? Κοιτάξτε, όπως θυμόσαστε, οι δύο από τους τρεις κυβερνώντες υπέγραψαν ότι θα πάρουν 11,5 δις μέτρα τον Ιούνιο. Και δεν έκαναν καμία σοβαρή προετοιμασία στο εσωτερικό των κομμάτων τους. Δεν λέω, ας υποθέσουμε ότι η κοινική διάσταση της πολιτικής έλεγε ότι έπρεπε να το πούν στο εκλογικό σώμα. Εγώ διαφωνώ πλήρως, όλη τη ζωή διαφωνούσα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν το λέγανε στο εκλογικό σώμα. Δεν ασχολήθηκαν σοβαρά και στο εσωτερικό των κομμάτων. Όχι, ασχολήθηκαν, κύριε Σκυλακάκη. Ασχολήθηκαν όταν ο κύριος Σαμαράς, ενώ ξέρει τα 11,5 δισεκατομμύρια, βγαίνει από το προεκλογικό μπαλκόνι και όχι μόνο, και μιλάει για ισοδύναμα 18 δισεκατομμυρίων και μιλάει για 18 μέτρα άμα τη αναλήψη των καθηκόντων του ως κυβερνών κόμμα.
ασχολήθηκαν προς μια άλλη κατεύθυνση η οποία δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ναι, συμφωνώ. Δεν είχε κατά βάση μια σχέση με την πραγματικότητα. Όταν είχα γίνει όλες αυτές οι εξαγγελίες, είχα επισημάνει ότι από τα 18 δις περικοπών δαπανών, υποτίθεται, από λάθος είχαν μπει 6 δις θεωρητικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, το οποίο ξέραμε ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει δεκτά. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε σοβαρή ανασχόληση. Αυτό είναι η τραγωδία του ελληνικού πολιτικού συστήματος, είναι ότι ενώ η Ελλάδα είναι γεμάτη παραγωγικούς ανθρώπους και παραγωγικές επιχειρήσεις που πρέπει να τους βάλουμε μπροστά σε αυτή την ιστορία, το πολιτικό μας σύστημα εξακολουθεί να σκέφτεται όπως σκεφτόταν όλα αυτά τα χρόνια που μας οδήγησε εδώ. Παρακολουθείτε προφανώς, κύριε Σκυλακάκη, όπως και εμείς, όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται με αφορμή το σκάνδαλο που αποκάλυψε, μάλλον την καταγγελία για σκάνδαλο που αποκάλυψε η Real News και αφορά σε ξέπλυμα μαύρου πολιτικού χρήματος μέσω αγοραπολισιών ακινήτων και στο οποίο εμπλέκονται 3 κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, προηγούμενης και της τωρινής. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Πώς γίνεται να εκκρεμούν τόσο καιρό υποθέσεις τέτοιας βαρύτητας? Εγώ γενικώς δεν θέλω να εκφέρω άποψη για θέματα για τα οποία δεν έχω βαθύτερη γνώση. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα σε εφημερίδες, αυτά δεν μου δημιουργούν. Ναι, αλλά γνωρίζετε τη γενική εικόνα, που είναι ότι υπάρχει μια έρευνα που χρονίζει. Ναι, θα σας πω. Η άποψη την οποία έχω είναι ότι το γεγονός ότι έχουμε αφήσει τα μεγάλα θέματα βεβαιωμένης διαφθοράς να φύγουν απαρατήρητα, και το πιο προκλητικό από όλα αυτά είναι η ζήμηση, στην οποία ξέρουμε ότι υπήρξαν 100 εκατομμύρια μίζες από την υπογραφία των Γερμανών. Λοιπόν, τα λεφτά δηλαδή, φύγαν τα λεφτά από τη Siemens. Καταλήξαμε σε έναν επονίδιστο συμβιβασμό με τον οποίο κουκουλώνεται η υπόθεση και κουκουλώνεται και στη Γερμανία, πρέπει να σας πω, όπου όλοι όσοι εμπλέκονται φεύγουν, ας πούμε, από αυτή την υπόθεση με ένα χάδι δικαστικό, και κουκουλώνεται και στην Ελλάδα, όπου η έρευνα, την έχετε ακούσει που βρίσκεται αυτή η έρευνα, αν χρονίζει κάποια έρευνα, είναι αυτή η συγκεκριμένη. Και βεβαίως μετά δημιουργείται μια φοβερή καχυποψία στην ελληνική κοινή γνώμη. Όχι απλή καχυποψία, βεβαιότητα για να είμαστε ακριβείς, για το τι συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα, και οτιδήποτε εμφανίζεται λειτουργεί διαλυτικά στο πολιτικό σύστημα. Τώρα όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα, και πρέπει να σας πω, και εδώ στην Ευρώπη, χτες είχα ένα δείπνο με έναν Ευρωπαίο αρκετά σημαντικό παράγοντα, ο οποίος με ρώταγε με απορία τι γίνεται, ποια είναι η υπόθεση πλέον, και στην Ευρώπη δημιουργούνται εντυπώσεις από αυτά τα οποία γίνονται. Πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια ξεκαθαρίσματος, αλλά να ξεκινήσουμε από τις σοβαρές υποθέσεις. Δεν μπορεί να αφήνονται οι σοβαρές υποθέσεις που τις ξέρουμε χωρίς διαλεύκανση, και να κάνουμε όλοι ότι σαν να μην υπάρχουν, και μετά να διαμαρτυρόμαστε όταν η καχυποψία χτυπάει κόκκινο. Είναι πολιτική επιλογή να μην διακαθαρίζουν αυτές τις υποθέσεις? Απολύτως. Ναι. Και η δικαιοσύνη τι κάνει που απεργεί τώρα όλο αυτό το διάστημα? Εμένα η απορία μου είναι για το θέμα της Siemens, τι έκανε όταν δεν απεργούσε. Έφυγε ο Χριστοφοράκος, έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος, και κοιτάζαμε τα τρένα και κουνούσαμε μαντήλια. Αυτά έκανε, κύριε Σκυλακάκη, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.